Λίγες ημέρες έχουν απομείνει πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ και οι σκιές αυξάνουν πάνω από τη διακήρυξη των Αθηνών και τη γενικότερη προσπάθεια προσέγγισης ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, καθώς όπως επεσήμανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η Τουρκία δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω στο αναθεωρητικό της δόγμα. Η γαλάζια πατρίδα και το Κάσους Μπέλι είναι οι κορονίδες μιας εξόχως παραβατικής εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της Τουρκίας, που στόχο έχει να αλλάξει το status quo τόσο στο Αιγαίο και πολύ περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τελευταία ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας που έχει να κάνει με ξεκάθαρη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας είναι οι δύο παράνομες νοτάμ που εξέδωσε η Άγκυρα για ασκήσεις με χρήση πυρών, δεσμεύοντας την περιοχή της, οποία στα βόρεια όρια της φτάνουν στα 3 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σαμοθράκης και φυσικά επικαλύπτοντας εθνικό εναέριο χώρο από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθήνα αντέδρασε με αντινοτάμ, ακυρώνοντας το κομμάτι της περιοχής που μπαίνει μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μπορεί δε οι υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου να έχουν κοπεί μαχαίρι για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της Τουρκίας, η οποία επιζητά μέσα από αυτή την κίνηση την εξωθεν καλή μαρτυρία, ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως στη θάλασσα οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από την τουρκική ακτοφυλακή και πολεμικό ναυτικό συνεχίζονται όχι απλά απρόσκοπτα, αλλά και με αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, ενώ πέρυσι από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος Ιουλίου τα τουρκικά σκάφη είχαν σημειώσει 909 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων, φέτος το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατέγραψαν 1.255. Αυτό σημαίνει αύξηση 38%. Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, περιμένουν να δουν το πώς θα κινηθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, το οποίο θα πλεύσει με συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού στόλου με προορισμό τη Σομαλία. Εκεί η Άγκυρα έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση της χώρας αυτής, η οποία έχει ήδη παραχωρήσει τη φύλαξη των χωρικών της υδάτων στην Τουρκία, να ψάξει για υδρογονάνθρακες, σημαντικό ποσοστό των οποίων θα καρποθεί η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.